Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή της Λαύρας Αργυρούπολης, τον Χρήστο Σκούρα. Χρήστο, σημαντική νίκη. Σήμερα απέναντι στην Αθηνών με 2-1. Ήρθε πολύ δύσκολα βέβαια. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά φαντάζομαι αυτό που μετράει για εσάς είναι η νίκη, έτσι δεν είναι? Ή πιστεύεις ότι πρέπει να σε προβληματίσει? Εντάξει, Κώστα. Σίγουρα σε κάθε παιχνίδι, σε ένα πρωτάθλημα, αυτό που μετράει είναι 3 βαθμοί. Τώρα, αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με καλό ποδόσφαιρο, με όμορφη μπάλα να την γυρίσουμε, εντάξει. Το καταλαβαίνεις, τόσα χρόνια στα γήπεδα, εννοείται ότι το θέλουμε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς. Πιστεύω ότι οι δυνάμεις μας που εξαντληθήκαν σχετικά γρήγορα το κάνανε δύσκολο. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν ήταν καλή ομάδα. Η Δάφνη, εντάξει, δεν την ήξερα την ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται πολύ δουλεμένη. Γυμνασμένη ομάδα, τα παιδιά. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, σε κάθε κατάσταση μέσα στο παιχνίδι, είτε χάσεις τις δυνάμεις σου, πρέπει να κρατήσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου. Και θεωρώ ότι το πετύχαμε. Αυτό βοηθήσαν και αλλαγές μας πάρα πολύ και καταφέραμε και κρατήσαμε το σκορ. Πού κρίθηκε τελικά το μάτς, Χρήστο, το ότι τις ευκαιρίες σας εσείς πολύ απλά τις κάνατε γκολ, ήταν κάτι άλλο στο παιχνίδι? Κοίτα, Κώστα, όταν βάζεις 2 γρήγορα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όταν έχουμε 2 γκολ μέχρι το 35-40 που ήταν, εντάξει, νομίζω ότι βάζεις πολύ γερές βάσεις για το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κρίθηκε εκεί το μάτς, γιατί η αντίπαλη ομάδα έβαλε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, είχε μετά ένα δοκάρι, είχαν 2-3 φάσεις. Αλλά εντάξει, δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουν και άλλοι. Θέλει και λίγο τύχη, θέλει και λίγο ικανότητα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να το έχουμε τελειώσει και θα έπρεπε να το έχουμε τελειώσει, πιστεύω, το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα χάσεις, θα βάλεις, τι να κάνεις, εντάξει. Πιστεύεις ότι, επειδή είναι και μικρό το πρωτάθλημα φέτος, ότι αυτή η εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια, αυτό το δέσιμο που έχετε σαν ομάδα, που είστε πάνω κάτω ίδια ομάδα, με μικρές αλλαγές, θα παίξει ρόλο ώστε και στις μέτριες ημέρες σας να παίρνετε και νίκες που πιθανόν άλλες ομάδες να μην μπορούν να πάρουν? Θα πιστεύεις όλο αυτό, λοιπόν, θα παίξει κάποιο ρόλο υπέρ σας στο πρωτάθλημα? Κοίτα, προσωπικά θεωρώ ότι το να είναι μια ομάδα δεμένη τα περισσότερα παιδιά πολλά χρόνια, είτε είναι το πρωτάθλημα 38 αγωνιστικές, σκέφαστε Premier League, είτε είναι 20 τώρα, νομίζω ότι παίζει ρόλο όπως και να το κάνουμε. Δεν έχει σημασία, πιστεύω, η διάρκεια του πρωταθλήματος. Σημασία έχει το καλό κλίμα. Εντάξει, υπάρχουν καλοί παίχτες, γίνεται η δουλειά, εννοείται. Γίνανε οι προσθήκες, όπως είπες και εσύ, κάποιες προσθήκες οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ και στην προπόνηση τη διάρκεια της εβδομάδας και στους αγώνες. Το έχουν δείξει τώρα 4 παιχνίδια. Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε έτσι, πάμε να κοιτάξουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Έτσι. Εντάξει, έχουμε το μυαλό στο κεφάλι, έτσι, δεν πετάμε στα σύννεφα. Οπότε θέλουμε ρεαλιστικούς στόχους και προχωράμε παιχνίδι το παιχνίδι. Άρα, ουσιαστικά απάντησες και στην ερώτηση που θα σου έκανα. Ο στόχος απλά είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. Ναι, ναι. Ρεαλιστικά νομίζω ότι αυτό μπορούμε να κοιτάμε. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο, καλοδεχούμενο. Αλλά δεν το θέτουμε σαν στόχο. Όχι. Παιχνίδι το παιχνίδι και ό,τι μπορούμε. Χρήστο, κάτι τελευταίο, υπήρξε μεγάλη εποχή λόγω του κορονοϊού, έτσι. Και όσο να είναι, δεν πάει να αστεραστέχνεσαι σε ποδοσφαιριστές. Σίγουρα είναι δύσκολο να. Ίσως χρειάζεται χρόνος να επιστρέψεις έτσι σε αυτό το επίπεδο που ήσασταν, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Και δεν το λέω μόνο για εσάς, λέω γενικά για τους ποδοσφαιριστές. Όλοι οι παίχτες και νομίζω, Κώστα, όχι μόνο οι παίχτες. Είναι δύσκολο και για τους προπονητές να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή και την αποχή των παιχτών και την εποχή τη δική τους. Γυμναστές, πώς θα διαχειριστούν τα πόδια μας, την κούρασή μας. Όπως σου είπα και πριν, εντάξει, κουραστήκαμε. Οι αντοχές μας είναι μετρημένες, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε μέσα στη βδομάδα, κάθε εβδομάδα, κάθε προπόνηση δουλεύουμε και σε αυτό. Να διαχειριστούμε και την κούρασή μας. Αλλά ναι, εντάξει, για να μην μακρηγορώ, όντως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εποχή, δεν το συζητάμε. Φυσικά. Και για τη συνέχεια, τι να περιμένουμε από την ομάδα? Ό,τι βλέπεις μέχρι τώρα, θεωρώ. Ό,τι βλέπεις μέχρι τώρα. Σου λέω, δουλεύουμε παιχνίδι το παιχνίδι, όσο καλύτερα μπορούμε. Μαζευόμαστε στις προπονήσεις, υπάρχει απαρτία, δόξα τω Θεώ. Και μετά με το αποτέλεσμα πιστεύω ότι βγαίνει και θα βγει και ακόμα περισσότερο στο γήπεδο. Παιχνίδι το παιχνίδι. Κάτι τελευταίο, Κώστα, με συγχωρείς. Να πούμε περαστικά στο παλικάρι της Δάφνης. Δεν ξέρω τι έπαθε. Εντάξει, ελπίζουμε όλοι από την ομάδα. Του ευχηθήκαμε περαστικά, εννοείται, και τα υπόλοιπα παιδιά να είναι καλά με το καλό περαστικά του και να επιστρέψει. Ναι, ένας τραυματισμός μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, στα πλαίσια του παιχνιδιού. Ελπίζουμε να μην είναι όσο σοβαρός ή όσο φαίνεται. Μακάρι. Εμείς από την πλευρά μας. Αυτό. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσένα και στην ομάδα σου. Να είσαι καλά.